δύο παιδαγωγικά προγράμματα κατάρτιση τη Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγική και Τεχνολογική Εκπαίδευση, τη ΑΣΠΕΤΕ, θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά στι ΣΕΡΕΣ μετά από την έγκριση του σχετικού αιτήματο που κατέθεσε ο Δήμο Σερών. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επιτυχία, καθώ παρέχεται πλέον η δυνατότητα εκπαίδευση και επιμόρφωση σε τμήματα τη ΑΣΠΕΤΕ, διευκολύνοντας εκατοντάδε εκπαιδευτικού και υποψήφιου εκπαιδευτικού, οι οποίοι επί σειρά ετών αναγκάζονταν να μετακινούνται σε άλλε πόλει τη Βόρεια Ελλάδα. Συγκεκριμένα από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα λειτουργήσουν στις εγκαταστάσεις του 4ου Γενικού Λυκείου Σερών το ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης και το ετήσιο πρόγραμμα ειδίκευσης Στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό. Και ω αποτέλεσμα των συντονισμένων ενεργειών που ακολούθησαν από το Δήμο Σερών και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Νομού Σερών για να καταστεί εφικτή η λειτουργία των προγραμμάτων στις ΣΕΡΕΣ. Συγκεκριμένα, ο κ. Χατζηβασιλείου είχε συναντηθεί αρχέ Οκτωβρίου με τον πρόεδρο τη ΑΣΠΕΤΕ, καθηγητή Γιώργο Χατζαράκη, και τον αντιπρόεδρο, καθηγητή Σπύρο Πανέτσο και ζήτησε από την επόμενη χρονιά να λειτουργήσει στις ΣΕΡΕΣ πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς και υποψήφιους εκπαιδευτικούς των Σερών. Στην προσπάθεια αυτή έχει ήδη εξασφαλιστεί η αμέριστη και πολύτιμη στήριξη τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση Νομού Σερών. Επιπλέον, τότε ο κ. Χατζηβασιλείου ζήτησε από τη διοίκηση τη ΑΣΠΕΤΕ τη δημιουργία τμήματο παιδαγωγική επάρκεια για αποφύτου δευτεροβάθμιας τεχνική εκπαίδευση. Η υλοποίηση τη πρόταση του Σεραίου Βουλευτή μπορεί να δώσει διέξοδο σε 3.000 πτυχιούχου τεχνικών ειδικοτήτων σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τη σχετική επάρκεια προκειμένου να έχουν περισσότερε επαγγελματικέ επιλογέ.